Εκεί τον είδα κατάπληκτος να ανοίγει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας της Ευελίνας, να σπρώχνει μέσα τη γάτα και ύστερα να κλείνει πάλι την πόρτα προσεκτικά, χωρίς θόρυβο. Έπειτα, σαν σκιά, γύρισε πάλι στο μυστηριώδες εργαστήριό του. Αυτό το επεισόδιο, που φαινομενικά είναι τόσο απλό, μ' άφησε κατάπληκτο. Κάτι μου έλεγε πως ο Μπράιαν είχε στο νου του κάποιο διαβολικό σχέδιο. Χωρίς λοιπόν να διστάσω, πήρα την απόφαση να βγάλω την περσική γάτα από την κρεβατοκάμαρα της Ευελίνας. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού φανού μου, πήγα στην κουζίνα, βρήκα στο κελάρι ένα παστό ψάρι και αθόρυβα γύρισα πάλι, άνοιξα σιγά σιγά την πόρτα της Ευελίνας και άπλωσα το χέρι μου που κρατούσε το ψάρι μέσα στο σκοτάδι. Η άσπρη γάτα μύρισε αμέσως το παστό ψαρό, πήδηξε από το κρεβάτι όπου είχε κουλουριαστεί και ήρθε κοντά στην πόρτα. Εγώ τότε την παρέσυρα.